Я очень рад, что сегодня мы совершаем следующий шаг. Είμαι πολύ χαρούμενος ότι σήμερα κάνουμε το επόμενο βήμα. Η κάθε έδρα περιραστάει στο κέντρο. Και η έδρα μετατρέπεται στο κέντρο. Я не хочу отвлекать ваше внимание. Δεν θέλω να αποσπάσω την προσοχή σας. Я хочу сказать, что понтийский эллинизм. Το μόνο που θέλω να πω ότι ο Ποντιακός Ελληνισμός это единственная совсем не изученная огромная часть ελληνισμού в целом. Είναι μοναδικό και τεράστιο τμήμα του ελληνισμού το οποίο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Я очень рад, что мы сегодня нашли понимание с университетом Αριστοτέλη. Και είμαι πολύ χαρούμενος ότι βρήκαμε και συμφωνήσαμε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. И решили эту глобальную тему. Και αποφασίσαμε αυτό το μεγάλο θέμα научно обосновать. Να τεκμηριώσουμε επιστημονικά. Что есть понтийский эллинизм? Τι σημαίνει ποντιακός ελληνισμός? Вклад понтийского эллинизма в мировую цивилизацию. Ποιος είναι ο ρόλος του ποντιακού ελληνισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό? И, конечно же, понтийская катастрофа. Και η καταστροφή του ποντιακού ελληνισμού. Мы не должны молчать. Δεν πρέπει να σιωπαίνουμε. Иначе такие вещи, как сирийская сегодня катастрофа, они будут постоянно повторяться. Διαφορετικά τέτοια γεγονότα, όπως η καταστροφή στην Συρία, θα επαναλαμβάνονται συνεχώς. И поэтому мы хотим научно обосновать, я бы сказал, причины и последствия той трагедии, которую в народе называем мы геноцидом. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα εμείς να τεκμηριώσουμε επιστημονικά τους λόγους, τις αιτίες και τα αποτελέσματα της τραγωδίας, την οποία εμείς ονομάζουμε στον κόσμο ποντιακό γενοκτονία των Ποντίων. Όχι ποντιακό, αλλά σε τον κόσμο. Και όχι μόνο στο ποντιακό, αλλά στο γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Пожалуйста, если есть какие вопросы, я готов ответить. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, είμαι έτοιμος να απαντήσω. Επομένως, Πρόεδρε, το Κέντρο Ποντιακών Ερευνών είναι σημαντικό όχι μόνο για τον ελληνισμό, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Στα τρίστα, τα τσέντρα βάζουν τότε με πέντε συμπαγγελματικά σχόλια. Безусловно, на примере трагедии, что касается части трагедии. Όσον αφορά το θέμα της τραγωδίας. На примере трагедии понтийского эллинизма. Με το παράδειγμα της τραγωδίας που έχει βιώσει ποντιακός ελληνισμός. Наука должна показать чудовищность последствий. Η επιστήμη πρέπει να αναδείξει την τρομακτικότητα των αποτελεσμάτων τέτοιων. А что касается вклада в мировую цивилизацию. Τώρα όσον αφορά την προσφορά του ποντιακού ελληνισμού στο παγκόσμιο πολιτισμό. Каждый, ну я бы сказал, интеллигентный человек. Θα μπορούσα να πω ότι κάθε μορφωμένος άνθρωπος, независимо какой он национальности, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς του, я думаю, что посчитает за большую честью понимать, что сделал понтийский эллинизм для всемирной цивилизации. Πιστεύω θα θεωρεί μεγάλη τιμή να καταλαβαίνει τι προσφορά έχει παρέχει ο ποντιακός ελληνισμός στο παγκόσμιο πολιτισμό.